Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 18 Ιουνίου, είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση, η ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά θέματα έχουμε σήμερα, θα έχουμε και τους καλεσμένους να συζητήσουμε τις διεργασίες στα κόμματα. Ό,τι γίνεται, που γίνεται ένας χαμός τώρα μετά τις ευρωεκλογές, από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει μια συζήτηση για το πού θα πάνε τα κόμματα. Πού θα πάει κεντροαριστερά, αν θα ενωθούν, αν δεν θα ενωθούν, θα τα δούμε όλα αυτά. Του μηνύματος των εκλογών. Θα μας τα πούν οι καλεσμένοι που είναι. Ναι, θα έχουμε δίπλα μας σε λίγο τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ και το νομό δράμας. Και θα συνδεθούμε και μέσω Skype με τη Βιωτία, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Κτιστάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Πριν πάμε λοιπόν στου καλεσμένου, να ξεκινήσουμε με την Επιτροπή Οικονομικών, όπου είχαμε χθες τη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Ένα νομοσχέδιο που μας αφορά όλους. Πρόκειται για τις αλλαγές και τα νέα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα. Μίλησε εκεί ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στην αρμόδια Επιτροπή. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία που περιέχει ρυθμίσεις και για τα αδρανή οχήματα, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αλλά και το προσωπικό της ΑΔΕΑ. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Επιφυλάξει επί της αρχής του νομοσχεδίου διατύπωσε σύσσωμη αντιπολίτευση προτείνοντας αλλαγές σε άρθρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη που αφορά στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, το οποίο, όπως ανέφεραν, επαναδιεκδικεί τμήματα κινήτων χωρίς να προστατεύονται μικροί ιδιοκτήτες, ενώ χαρακτήρισαν υψηλά τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τα δρανή οχήματα. Οι τρύπες εντός εισαγωγικών που υπήρχαν στο σύστημα επέτρεπαν να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Οι εξυπνούλιδες που δεν πλήρωναν και τα κορόιδα που πλήρωναν. Επέτρεπαν επίσης να χάνει το δημόσιο έσοδα, αλλά και να έχουμε ατυχήματα και σε κάποιες περιπτώσεις ο ένας από τους δύο να είναι ανασφάλιστος, οπότε να μην υπάρχει και η αντίστοιχη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το δίκαιο. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε εξάμηνη βάση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών από το Μητρό Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας και του Taxnet. Και ορίζονται πρόστιμα τα οποία περιγράφονται στο νόμο, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα για την αστική ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση τους. Στην περίπτωση που εμφανίζονται τα οχήματα στις φορολογικές δηλώσεις, επειδή υπάρχουν στο αρχείο του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αλλά στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί και έχουν δοθεί πριν από το 2000 σε κάποιον μαντρά, παλιατζή, με τι αποδεικτικό θα διαγράφεται οριστικά, αφού ο ιδιοκτήτης δεν έλαβε ποτέ αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής από τον μαντρά. Στα άρθρα 17-29 με τα ανασφάλιστα οχήματα, εδώ είναι μια καθυστερημένη, όπως είπε και ο συγκεκριτής πλειοψηφίας, δηλαδή δουλεύει εδώ και κάποια χρόνια, αν έχω καταλάβει το πράγμα. Εν πάση να πω, καλοδεχούμενη αυτή η πρωτοβουλία που έρχεται σήμερα. Δεν αλλάζει ουσιαστικά την φιλοσοφία του αρχικού νόμου στο ποιους θέλει να εξυπηρετήσει καλύτερα και να εκποιήσει τη δημόσια γη. Υπάρχουν όμως και οι μικροιδιοκτήτες που λόγω ανέχειας καταπάτησαν ένα κομμάτι γης προκειμένου να βάλουν ένα κεραμίδι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει επίσης μια διάσπαρτη μεταφορά ορισμών, όπως τα άρθρα 33, 38 και 48, αλλά και αποσπασματική, όπως το άρθρο 48, όπου αναφέρεται η υποδομή της αγοράς blockchain με παραπομπή στο άρθρο 2, παράγραφος 5 της οδηγίας, που όμως παραπέμπει σε ακόμη τρεις περιπτώσεις, στις παραγράφους 6, 7 και 10, που θα καταθέσουμε στα πρακτικά για να μην τις αναφέρουμε εδώ αναλυτικά. Τι κάνουν αυτές οι αλλαγές? Αφήνουν πολύ μεγάλο περιθώριο σε μεγαλοκαταπατητές, με πολύ πρόσφατες διακατοχές και με πολύ επισφαλή στοιχεία που αποδεικνύουν την
διακατοχή να εξαγοράζουν με ευκολία και με προνομιακούς όρους δημόσια γη. Πρόκειται για μια πρόχειρη προσπάθεια να λυθεί ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα που νομοτελειακά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Για τους λόγους που αναλύσαμε παραπάνω, θεωρούμε πως η εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων γίνεται για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με αρκετές αδυναμίες. Με τον τρόπο που είναι γραμμένο αυτό το άρθρο, κύριε Υπουργέ, ο κάτοχος του οχήματος φαίνεται να είναι υπαίτιος σε περίπτωση κλοπής ή αφαίρεση του οχήματός στη διά της βίας. Τα κόστη αυτά είναι 10.000 ευρώ πρόστιμο για ένα αυτοκίνητο αδρανές το οποίο κυκλοφορεί. Αυτό ενδεχομένως να είναι και πολλαπλάσιο της αξίας του ίδιου του οχήματος, αν πρόκειται για παλιό όχημα. Και βεβαίως πρόκειται για ένα ποσό το οποίο σε πολλές οικογένειες φτωχές ή και χαμηλού εισοδήματος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα διαβίωσης μετά ή να τους βάλει σε μια κατάσταση χρέους. Ακούσαμε τι είπαν τα κόμματα για το νομοσχέδιο. Πάμε να δούμε τι είπαν και οι εκπρόσωποι των φορέων. Πρέπει να εμπεδοθεί η νοοτροπία του τακτικού τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου, είπε ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών κτέου αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Με την επιβολή του προστίμου, το οποίο θα πηγαίνει και έχει και όφελος το Υπουργείο Οικονομικών, θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καταλάβει ότι αν θα περάσει δεν θα γλιτώσει μόνο το πρόστιμο, αλλά θα γλιτώσει και τη ζωή του, τη ζωή τη δικιά μας, τις οικογένειές μας, τη δικιά του ζωή. Στις διατάξεις που αφορούν την αδράνεια των ανασφάλιστων οχημάτων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας ΑΔΕ. Καθορίζεται η διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα Μητρώα Οχημάτων. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλιστεί, δεν έχουν υποβληθεί σε κταίο και δεν έχουν καταβληθεί για αυτά τέλη κυκλοφορίας τα τελευταία 7 έτη, τίθενται σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας. Θεωρούμε σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση, καθώς θα εκαθαριστεί επιτέλους το Μητρό Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο σκοπός του νομοσχεδίου όσον αφορά τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν είναι να εκαθαριστεί το Μητρό των οχημάτων από τα ανύπαρκτα οχήματα, οχήματα τα οποία φαίνονται στις βάσεις των της ΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως κυκλοφορούντα, με απότερο σκοπό να καταρχάς την ασφάλεια των πολιτών, γιατί τα ασφαλισμένα οχήματα και τα οχήματα που έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο εξασφαλίζουν ασφάλεια τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία χαιρέτησε τη διάταξη και τη συμπερίληψη των ΑΜΕΑ στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών, ζητώντας διεύρυνση των κριτηρίων. Ζητήσαμε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών για να προσδιορίσουν όλα αυτά τα κριτήρια έτσι ώστε να είναι όσο πιο διευρυμένα είναι δυνατόν για να συμπεριλάβουν περισσότερους συμπολίτες ατόμων με αναπηρία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτοξευθεί το κόστος διαβίωσης κατακόρυφα και με γεωμετρική πρόοδο αν συναθροίσουμε το κόστος εξυπηρέτησης της αναπηρίας. Να περάσουμε τώρα στη συζήτησή μας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε δίπλα μας στο στούντιο και να τον καλωσορίσω τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον ομόδρά μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε. Να είστε καλά, κύριε Ξανθόπουλε. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια εκδήλωση χθες που συγκέντρωσε και όλες τις προηγούμενες μέρες, βέβαια, αλλά και χθες, όλη τα φώτα της δημοσιότητας και συνεχίζεται και σήμερα. Αναφέρομαι στην εκδήλωση, στην πρεμιέρα για το Ινστιτούτο του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση που έκανε χθες. Είχατε πάει, έτσι δεν είναι? Πώς σας φάνηκε έτσι μια πρώτη εντύπωση? Πήγα και το πρωί στην έναρξη και το απόγευμα. Είδα τρεις θεματικές ενότητες, μπορώ να πω. Καταρχάς, είναι μια ελπιδοφόρα προσπάθεια με την έννοια ότι αυτού του τύπου οι πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες γιατί μπολιάζουν τη δημόσια συζήτηση και με προσεγγίσεις που ξεφεύγουν από την τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ, ας πούμε, θεώρησα έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία ότι έβλεπα από πολύ κοντά και άκουγα τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον κύριο Τζεντιλιόνι, να αναλύει την άποψή του για την πορεία της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Αλλά και από την άλλη μεριά έγινε και μία
ψύχρεμη αποτίμηση, μπορώ να πω, τόσο της διαδικασίας που οδήγησε στην συνθήκη στη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και αυτής καθεαυτής της συμφωνίας. Άκουσα τον Νίκο Κοτζιά να καταθέτει δημόσια και πόσο και οι προσωπικές σχέσεις καμιά φορά είναι καθοριστικές εκτός από τις πολιτικές επιλογές και πόσο μπορούν να συμβάνουν στην επίλυση, στο ξεπέρασμα κάποιων προβλημάτων. Οι προσωπικές σχέσεις Τσίπρα-Κασελάκη ήταν καλές. Αυτό συζητάτε σήμερα, κύριε Ξανθόπουλε, και όχι δυστυχώς το πολιτικό κομμάτι. Καλά, εγώ έρχομαι εδώ για να μιλήσω για αυτό που είδα και βίωσα ως βουλευτής και ως προσκεκλημένος. Επίσης ήταν και η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ζόραν Ζάεφ πολύ έτσι διαφωτιστική, κυρίως το τι γίνεται από εδώ και μετά, γιατί βλέπουμε με την εκλογή των ακροδεξιών στην Βόρεια Μακεδονία αμφισβητείται ο πυρήνας της συμφωνίας σε μια λογική που είναι αδιέξοδη και ζημιογόνα για την γείτονα χώρα. Εχθές δηλαδή τουλάχιστον εγώ εισέπραξα έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια, σε μια προσπάθεια να ενταχθούν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτού του τύπου οι πρωτοβουλίες σαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρότι φωνάζουν οι Μακεδονομάχοι εδώ και οι Μακεδόνες, οι original από εκεί, είναι ένα δείγμα το πώς μπορούν να οικοδομούνται συμμαχίες και λαών και κρατών με όφελος γενικότερο για την περιοχή, γιατί είμαστε μια περιοχή, μην ξεχνάτε, πολύ κοντά στη Γάζα, πολύ κοντά στην Ουκρανία, άρα οι συνθήκες επιβάλλουν επιπλέον σταθερότητα από όσοι δεν ήμασταν σε μια διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, ενδιαφέρουσα την πρώτη μέρα συζήτησης της διεθνούς αυτής διάσκεψης που διοργανώνει το Ινστιτούτο Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι θα διαφωνείτε με τον κύριο Πολάκη που είπε ότι δεν χρειαζόμαστε Ινστιτούτα. Διαφωνώ. Και είπε και η κυρία Γεροβασίλη ότι εδώ και καιρό δεν συμφωνώ μαζί του. Διαφωνώ. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, μάλλον από μια ανάρτηση δεν μπορούμε να πούμε στο βάθος της σκέψης του Παύλου, αλλά τα Ινστιτούτα γενικώς, η δημόσια συζήτηση πρέπει να αρδεύεται από πάρα πολλές πλευρές για να μην καταλήγει σε μια αφυδατωμένη κουβέντα μόνο επί του νομοσχεδίου και το εγώ δίνω 3% και εσύ δίνεις 5%. Αυτού του τύπου οι συζητήσεις, γιατί σας είπα προηγουμένως, είναι αποσυνδεμένες πια από τη συγκυρία, δεν έχουν την πολιτική ένταση που έχει τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Δημιουργούν ένα ενδιαφέρον, αφήνουν ένα απόσταγμα, ένα καταστάλαγμα στην κοινωνία, εξοπλίζουν όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε για την πολιτική, είτε με μια βιωματική σχέση, είτε γενικότερα ως πολίτες, και βοηθούν γενικώς στην κοινωνία να έχει πληροφόρηση τεκμηριωμένη και ψύχρεμη. Άρα σαφώς χρειάζεται και το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και τα άλλα διάφορα έτσι δεξαμενές σκέψεις, είτε είναι διανέωσης, είτε είναι το ένα κτλ. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό και άλλο να μην το θεωρούμε αυτό τον σκοπό και το πρωταρχικό μέλημα του κόμματος να κάνουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις και να αφήνουμε την τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση και βλέποντας και το πρόγραμμα της μέρας, νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Κύριε Ξανθόπουλε, πολλοί λένε ότι χθες ο κύριος Κασελάκης, έτσι από σεβασμός προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, ότι θα έπρεπε να παραμείνει κατά τη διάρκεια της ομιλίας και ενδεχομένως αυτή τη συνέντευξη που είχε προγραμματισμένη να την είχε προγραμματίσει για μία άλλη μέρα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Νομίζω ότι δίνουμε πολύ σημασία στο πρωτόκολλο και να δούμε το περιεχόμενο. Δεν είναι θέμα ουσίας όμως, είναι μόνο θέμα πρωτοκόλλου. Ναι, όπως μου το θέσατε και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι θέμα πρωτοκόλλου. Δηλαδή, για να δείξει το σεβασμό του, έπρεπε να μείνει. Ωραία. Να το αντιστρέψω το ερώτημα. Άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασελάκης έκατσε μισή ώρα. Αν έφευγε στα 45 λεπτά, θα ήταν ασέβεια, έπρεπε να μείνει μία ώρα. Αν έμενε
ήταν μία ώρα, έπρεπε εννοείται να μείνει. Εννοείται ότι όπως και αν ήταν, θα δηλαδή, το σχολιάζαμε την επόμενη μέρα. Εννοώ δηλαδή ότι αυτού του τύπου οι λογικές δεν έχουν μία πολιτική βάση. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει το πρόγραμμά του. Θα σας θυμίσω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της περασμένης εβδομάδας διεκόπη, γιατί ακριβώς είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Πήγε στους συναδέλφους σας, νομίζω στην κυρία Τζίμα και στον κύριο Πρετεντέρη, για να δώσει συνέντευξη και θα συνεχίσουμε τώρα μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει με το υποδεκάμετρο να παρακολουθούμε τις κινήσεις των πολιτικών αρχών. Αν δεν έχει ένα συμβολισμό, μας λέτε. Μα αυτό ήρθε, μα ήρθε, μα ήρθε, μα ήρθε, τον να άκουσε. Να αφήσουμε το πρωτόκολλο που λέτε εσείς και να πάμε στην ουσία. Ήταν εκεί εντός εικόν όλος σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι περασμένα μεγαλεία ή είναι εφαλτήριο για να ξαναενωθείτε? Κοιτάξτε, αλίμονο εάν μία πρόσκληση σε ένα δημόσιο γεγονός αποτελεί το εφαλτήριο για να υπάρχει μια επανασύνδεση. Φαντάζομαι μιλάτε για τη Νέα Αριστερά, γιατί με τη Νέα Αριστερά και αυτό είναι το ζήτημα των τελευταίων μηνών. Και τη συζήτηση αυτό που γίνεται για την κεντροαριστερά γενικότερα, λοιπόν, είναι το εφαλτήριο. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για τη Νέα Αριστερά βεβαίως οι σύντροφοι που έφυγαν έθεσαν τα δικά τους προτάγματα, έκαναν μία απόπειρα η οποία δεν ευδοκίμησε στις ευρωεκλογές, θα εκτιμήσουν τι θα κάνουν. Για τη γενικότερη όμως κατάσταση στην κέντρο αριστερά, νομίζω ότι η συζήτηση ανοίγει εξ αφορμής της ανάγκης και του κόσμου και της κοινωνίας να υπάρξει μία απάντηση στην πολιτική Μητσοτάκη. Όχι επειδή το Ίδρυμα Τσίπρα έκανε μια εκδήλωση στην οποία προσκληθήκαμε και βρεθήκαμε εκεί. Είναι δηλαδή μια απτή ανάγκη της κοινωνίας. Ο κόσμος μας ρωτάει, πάμε στις λαϊκές, στα καφενεία, τους βλέπουμε, τι θα γίνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τελειώστε, βοηθήστε, βάλτε πλάτη, πάρτε πρωτοβουλίες. Αυτή είναι η αγωνία του προοδευτικού κόσμου και αυτό δεν έχει σχέση ούτε με την πρεμιέρα του Ιδρύματος Τσίπρα, ούτε και με άλλου είδους κοινωνικές πολιτικές εκδηλώσεις. Βεβαίως συνεισφέρουν και αυτές στον εμπλουτισμό, αν θέλετε, στον προβληματισμό, αλλά ακόμη και στην προσωπική έτσι, επικοινωνία και επαφή των στελεχών και των μελών των όμορων πολιτικών χώρων. Αλλά νομίζω τα βασικά προβλήματα είναι στην κοινωνία. Το βασικό διακύβευμα είναι να βρούμε συγκλίνουσες πορείες για να μπορέσουμε να εκφράσουμε μια πιστική και ελπιδοφόρα πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Η πολιτική και η πρόταση θα νικήσουν το Μητσοτάκη ή το πρόσωπο? Όχι, νομίζω η πολιτική και η πρόταση. Το πρόσωπο έπεται και έπεται κατά πολύ. Δηλαδή, τουλάχιστον στην αριστερά, πάντα λέμε ότι η πολιτική έχει την κυρίαρχη σημασία. Οι προτάσεις, οι θέσεις. Βεβαίως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προτάσεις και ιδέες οι οποίες δεν ενσωματώνονται, δεν αποκτούν υλική υπόσταση από κάποια πρόσωπα, από κάποιους ανθρώπους, παραμένουν στο. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν συμφωνείτε σε ένα πρόσωπο? Στη σφαίρα των ιδεών. Άρα είναι προφανές ότι και το πρόσωπο παίζει καθοριστική σημασία. Εμείς έχουμε την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας πήρε από ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και μας κατέστησε κυβέρνηση. Παίζει λοιπόν καθοριστικό ρόλο και προσωπικότητα, και να δούμε και την ιστορία της αριστεράς από τις απαρχές, ας πούμε, της περιπέτειας αυτής. Αλλά είναι προφανές όμως ότι συγκλίνουμε, βρίσκουμε κοινό τόπο, κοινά βήματα, και από εκεί και μετά θα δούμε και τη διαδικασία επιλογής του επικεφαλής. Την άποψη του Νίκου Παπά την εστερνίζεστε, όχι, κύριε? Όχι. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πολύ γρήγορα, άμεσα, δηλαδή όπως λέει ο Νίκος, να κάνουμε μια συνομοσπονδία κομμάτων και να καταλήξουμε έναν επικεφαλής. Είναι μια τεχνητή συγκόλληση και δεν νομίζω ότι θα είναι πιστική στον κόσμο. Θεωρώ ότι δεν ξέρω και με τον πόνο των νευρών, αν το παίρνετε σε περίπτωση που ερχόταν πρώτα. Μήπως έχει τέτοιου είδους δυσκολίες η πρόταση? Και αυτό είναι, πώς να το πω, ένα τεχνικό ζήτημα. Βέβαια γίνεται και ουσιαστικό, με την έννοια ότι ο εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει τις συνενώσεις, δεν πρημοδοτεί μάλλον
μάλλον την συνενώση των κομμάτων. Είναι όμως και μια πρόταση, γιατί ο κ. Παπάς είναι νέος μεν, αλλά είναι παλιός στην πολιτική. Είναι εντός εικόν αλεπού στην πολιτική. Είναι, ναι, είναι μια πρόταση που στηρίζει και τους δύο αρχηγούς στα δύο κόμματα που εντός εικόν υπάρχουν αμφισβητήσεις. Κοιτάξτε. Δεν βάζουμε έναν τρίτο για θα σας πω και το Κασελάκι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις. Ήρθε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία τελείωσε, ειδικά μετά την αποχώρηση της Νέας Αριστεράς. Το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία τώρα συζήτησης, αλλά αυτό αφορά το Πασόκ, δεν θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι κατά τη δική μου γνώμη, εγώ δηλαδή πιο πολύ κλείνω προς την πρόταση, προς τον οδικό χάρτη που κατέθεσε ο Στέφανος Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ξεκινήσουμε μια διαδικασία όσμωσης, σύγκλησης, συναντήληψης με τους όμορους πολιτικούς χώρους, είτε πρόκειται για τους Δήμους, είτε για το κοινοβουλευτικό έργο. Ποιον θεωρείτε όμορο πολιτικό χώρο όμως, κύριε Εξαρτήρη? Όμοροι χώροι είναι αυτοί που είναι στην κεντροαριστερά. Είναι το γίνεται όμως με αποκλίσεις. Από τη μία, ο κύριος Κασελάκης δεν θέλει τη Νέα Αριστερά. Από την άλλη, θέλει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που δεν τη θέλουν κάποιοι άλλοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν πάμε στην πολιτική by the book. Αν μας λέγατε ότι το 12 θα συγκυβερνήσουμε με τον Πάνο Καμένο, θα σας λέγαμε ότι ζείτε αλλού. Ήρθε η συγκυρία και μας εξανάγκασε. Άρα καταλαβαίνω και είναι και λογικό να πω ότι εγώ δεν βρίσκω σημεία σύγκληση με τον Τάδε, αλλά θα έρθει η δυναμική η οποία θα δείξει ποιος μπορεί να μπει στην ιστορία και ποιος δεν μπορεί να μπει. Νομίζω το βασικό είναι να διαδηλώσουμε και να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να έρθουμε σε μια συνεννόηση με τους όμορους πολιτικούς χώρους, είτε στο κοινοβουλευτικό έργο είτε εκτός κοινοβουλίου, στο μαζικό κίνημα. Είπε ο πρόεδρος ότι έρχονται εκλογές στα επιμελητήρια. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν. Και από εκεί και μετά η πορεία αυτή θα δείξει πώς θα οικοδομηθεί και αν θα οικοδομηθεί αυτό το μέτωπο. Με την απομάκρυνση του κυρίου Θεοχαρόπουλου, εσείς συμφωνείτε, κύριε Ξανθόπουλε? Κοιτάξτε, γιατί ο ίδιος αφήνει εχμές ότι όλο αυτό έγινε επειδή έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση για. Μαζί με τον κύριο Ραπούση. Ναι, αυτό. Κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση εχθές. Ξέρετε, εγώ με τον Θεοχαρόπουλο έχουμε και μια κοινή πορεία από τα χρόνια της Δημάρ και έχω και μια προσωπική σχέση. Αλλά άκουσα και τον πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι επειδή ακριβώς ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ήταν στο κομμάτι της κυρίας Πούλου, που είναι το μεάρχης εσωτερικών και χρειάζεται έναν άνθρωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο, μάλλον να αλλάξει το πεδίο της συνεργασίας. Άρα δεν υιοθετώ εκ των προτέρων την άποψη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου, μόνο ότι με συνδέει μια προσωπική σχέση μαζί του. Ακούω την άποψη του Προέδρου και θέλω να πιστεύω ότι ο Πρόεδρος κρίνει με βάση τα συμφέροντα και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα, που έχουμε όλοι μας και πρώτος αυτός, και δεν δηλίζει τον κόνοπα για να δει ποιος είπε την τάδε κουβέντα, ποιος έκανε την τάδε πρόταση και να πάρει διοικητικά μέτρα εναντίον του. Άλλωστε, στο δικό μας το χώρο τουλάχιστον, τα διοικητικά μέτρα είναι μια κουλτούρα εντελώς ξένη προς αυτό που έχουμε οικοδομήσει, είτε από τα χρόνια του ενιαίου συνασπισμού, είτε μεταγενέστερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας της πρότασης του κ. Ραγκούση για το δημοψήφισμα και του κ. Θεοχαρόπουλου, για να γίνει και εσωτερικό δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, νομίζω βιάζονται. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε πολιτικά για την δημιουργία ενός κλίματος σύγκλησης στην κεντροαριστερά. Όλα αυτά που λένε οι σύντροφοι, οι φίλοι και γενικά οι πολίτες έξω, είναι η κάθε μια πρόταση έχει τη δική της βαρύτητα, ανάλογα με από ποιον εκπορεύεται βεβαίως, έτσι. Αλλά πέστε μου τώρα, εσείς να πάμε, ας πούμε, να προκηρύξει, να κάνουμε κεντρική επιτροπή σε μια εβδομάδα και να προκηρύξουμε το σωκοματικό δημοψήφισμα. Σε ποια βάση? Δηλαδή, νομίζω ότι όλα αυτά προσπαθούν να επισπεύσουν τις εξελίξεις, αλλά η εξελίξη είναι στην κοινωνία. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε, με τους ανθρώπους που είμαστε μαζί στα συλλόγους γονέων, στα συνδικάτα, στους δήμους. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει. Και
προϊόντος του χρόνου. Η κοινωνία όμως σας λέει κάντε κάτι. Δηλαδή, αυτό λέω. Σας το λέει, σας το υποδεικνύει αυτό. Αυτό σας είπα πρώτος. Άρα λοιπόν το κάντε κάτι κατά τη δική μου άποψη είναι να αποκτήσουμε ένα κοινό βηματισμό οι δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς και να ορθώσουμε ένα συνεκτικό αφήγημα, μια πιστική επιχειρηματολογία απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υφίστανται την ημαρμένη, αυτό που συμβαίνει στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, η οποία έχει μια ομαλή διαδοχή κυβερνήσεων. Η δεύτερη θητεία κάθε κυβέρνησης είναι μια θητεία φθοράς και σύψης. Φάνηκε χθες την Κυριακή με την καταβαράθρωση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κράτησε όμως ένα ποσοστό, κύριε Ξανθόπουλε. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ένα ποσοστό το κράτησε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Είναι, για όνομα και από εκεί και πέρα. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα κάνετε ένα ανάχωμα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη αν δεν συνενωθείτε? Νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέω τόση ώρα είναι ακριβώς ότι η συνένωση δεν πρέπει να είναι μια τεχνητή συγκόλληση. Μιλάω εγώ με τον Τάδε και λέμε ναι, πάμε μαζί. Πρέπει να είναι προϊόν πολιτικών διεργασιών στη βάση, οι οποίες και θα τροφοδοτήσουν αυτή την πορεία σύγκλησης. Αυτό λέω. Οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν νομίζω ότι συζητήσεις περί δημοψηφίσματος και περί αρχηγών σε αυτή τη φάση προωθούν το ζήτημα της ενότητας. Θεωρώ ότι η πολιτική των συγκλήσεων είναι αυτή που είναι η σωστή διαδικασία. Μπορεί να είναι χρονοβόρα, μπορεί να μην είναι πιασιάρικη, μπορεί να μην έχει πρωτοσέλιδα ή τίτλους, αλλά είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία τέτοια που θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε ένα στέρεο μέτωπο και θα προκύψουν και οι επικεφαλείς μέσα από διαδικασίες που θα συναποφασιστούν. Δεν είναι να αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο καθένας. Αυτά όλα είναι ζητήματα του κοινού μας διαλόγου. Και όπως επειδή λένε στην πολιτική, δεν λες ποτέ, και όπως είπατε και εσείς, ότι ποιος θα έλεγε ότι θα συνεργαζόταν με τον Καμένο, σε αυτούς τους επικεφαλείς μπορεί να δείτε και τον κύριο Κασελάκη να κατεβαίνει κόντρα στον κύριο Τσίπρα. Το είπε χθες. Και το είπε ο ίδιος, θα είναι υποψήφιος όποιος και να είναι. Το είπε χθες ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θεωρεί ότι και νομιμοποιείται ως ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος να διεκδικήσει μια θέση. Αυτό είπε ο πρόεδρος. Προφανώς δεν μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό. Ούτε θα, και βεβαίως και θα λέγω ότι είναι και περίπου αυτονόητο έτσι να είναι. Τώρα από εκεί και μετά όμως, ξέρετε, η δυναμική, εγώ είμαι πάρα πολύ έτσι, επιμένω πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία την πολιτική από την οποία θα προκύψουν συγκλίνουσα πορεία. Η δυναμική είναι αυτή που θα δείξει αν θα πάμε με έναν επικεφαλής έτσι και με ποιον επικεφαλής θα πάμε. Είναι νομίζω όμως προθύστερο. Πρέπει να συζητήσουμε στο πλαίσιο και καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου και αν θέλετε και είναι και πολύ λογικό έτσι, γιατί ο επικεφαλής συμβολίζει κάτι, αλλά νομίζω ότι στη φάση που είμαστε και με τις δυσκολίες που έχει περάσει ο χώρος πρέπει να πάμε με σταθερά και σίγουρα βήματα. Και ποια είναι τα βέλη, τα όπλα που θα έχετε στη φαρέτρα σας για να αποκτήσετε αυτή τη δυναμική ενάντια στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση? Ποια θέματα θα προτάξετε πλέον Βουλή και εκτός Βουλής? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία συναποφασίζονται και τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι το ζήτημα ας πούμε της Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή, εκκρεμούν ήδη δύο δικογραφίες, είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να υπάρξει μια συνένεση. Για παράδειγμα, έτσι. Ή το ζήτημα της, πώς το λέμε, της νομοθετικής πρωτοβουλίας νομοθετική πρωτοβουλία της λαϊκής ψήφου. Είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σε θέματα συνένεσης. Σε ό,τι δεν αφορά την κοινωνία, προφανές είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φλέγοντα, ζέοντα ζητήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, ξεκινώντας βεβαίως από την ακρίβεια, πηγαίνοντας στη στέγη, στο δημογραφικό που εγώ το βλέπω ας πούμε στη Δράμα. Είχαμε από το 11 στο 21 μια πολύ μεγάλη μείωση των κατοίκων, των μονίμων, γεγονός που όθησε και σε σκέψεις απώλειας της τρίτης έδρας, και ενώ είμαστε πριν από 20 χρόνια τετραεδρική, τώρα είμαστε τριεδρική. Mm-hmm. Υπάρχει ενδεχόμενο να πάμε σε διεδρική. Έχουμε δηλαδή απτά παραδείγματα και ξέρω ότι το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα
τεράστιας σημασίας που έχει σχέση και με τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχει σχέση και με την στελέχωση της χώρας και έχει σχέση και με τα... Και με τις δαπάνες της, της υγείας για τις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα και κυρίως... Πρέπει να συνδυαστεί και με την αποκέντρωση, γιατί δεν είναι να μαζευτούμε όλοι στην... Προφανώς, αλλά δεν ερχόμαστε στην Αθήνα γιατί μας αρέσει μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν εδώ υλικοί όροι, συνθήκες που μας κρατούν εδώ. Με αυτή την έννοια λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν όχι και πρέπει να αποτελέσουν το συνεκτικό ιστό και το πλαίσιο μέσα από το οποίο πριν θα προκύψουν συμφωνίες. Πριν κλείσουμε, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την χθεσινή απόφαση της δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο τον δικηγόρο. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει, κρίνεται η δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο καθένας μας, χωρίς να έχει δει τη δικογραφία, χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν δικαστές και κατέληξαν, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Επειδή είχαμε μετά τη συνέχεια με τον Άριο Πάγο, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, πώς να το πω, δέστε, μου κάνει εντύπωση, όχι αυτή καθε αυτή η πειθαρχική δίωξη, μου κάνει εντύπωση ότι ποτέ δεν είχαμε μία έρευνα ακοντράριο, διαφορετικά. Δηλαδή, γιατί ένας άνθρωπος κρατήθηκε προσωρινά χωρίς να υπάρχουν λόγοι. Αλλά επειδή είναι ένα ζήτημα ανοιχτό στη δικαιοσύνη και ως δικηγόρος και ως πρώην τομεάρχης δικαιοσύνης, δεν θέλω και δεν πρέπει να πω τίποτα. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη και αυτά θα κριθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, θα κριθούν και στη δημόσια σφαίρα βεβαίως, αλλά τουλάχιστον δεν είναι δόκιμο να αποφαινόμαστε ο καθένας από την ασφάλεια του γραφείου του για μια δικαστική απόφαση. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο δεν μπορούμε να, εμείς να πούμε κάτι, δεν είμαστε δικαστές να ξέρουμε, αλλά δίνεται η αίσθηση όμως στον κόσμο ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ενδεχομένως κάποιοι πάνε και στο 60% της αποχής εξαιτίας κάποιων τέτοιων πραγμάτων. Κοιτάξτε. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε για το συγκεκριμένο, γενικότερα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Όχι εμφανίστηκε, ήταν κυρίαρχο ας πούμε με την αντιμετώπιση του κυρίου Λιγνάδη σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανθρώπους, επανέρχεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι τεκμηριωμένες νομικά. Δεν μιλάω για το κοινό περί δικαιοέστημα, είναι εντελώς άλλο πράγμα, δεν έχει σχέση η απονομή της δικαιοσύνης με το κοινό περί δικαιοέστημα. Απλώς πρέπει η δικαιοσύνη να πείθει ότι έχει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης σε όλους τους πολίτες όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και η συνείδηση των δικαστών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε, για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε που πάντα ανταποκρίνεστε στο καλεσμένο. Με πολύ χαρά. Είναι ένα, πώς θα σας πω, είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και από περιφέρεια, από Δράμα, να πάμε στην Βιωτία πιο κοντά μας. Στη Βιωτία και στη Νέα Δημοκρατία, στον βουλευτή τον κύριο Λευτέρη Κτιστάκη. Θα συνδεθούμε μαζί του μέσω Skype. Αλλά να πάμε πρώτα στο βίντεο που έχουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις, να δούμε τι συζητήθηκε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. 7.494 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατεγράφησαν το πρώτο πεντάμηνο του 2024, ενώ υπήρξαν και 4.409 συλλήψεις, επεσήμανε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Ο κύριος Σιμόπουλος ζήτησε να επιτραπεί η κατοχή και χρήση σπρέι πιπεριού ως μέσο άμυνας γυναικών. Πρόταση την οποία ο κύριος Νικολακόπουλος χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα, πρόσθεσε όμως ότι χρειάζεται μελέτη. Μια πολύ σημαντική νομοθετική παρέμβαση που έγινε, να προσθέσω σε αυτά, και καλό είναι να τα λέμε, είναι και ο νόμος 5090 του 24 για τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Τι προέβλεψε επιπλέον ο νόμος αυτός, και καλό είναι να τα πούμε. Προέβλεψε επιπλέον την ψυχολογική βία κατά των ανηλίκων εκτός από την σωματική. Προέβλεψε ότι το θύμα δεν εννοείται και άτομο που δέχεται τις υπηρεσίες φορέα παροχής κοινωνικής μέρημνας, στον οποίο ο δράστης εργάζεται. Στους πρώτους 5 μήνες του 2024 είχαμε 7.494 περιστατικά και 4.409 συλλήψεις. Έχουμε αύξηση 67,45% συγκριτικά με το 2023, που σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερες γυναίκες να σπάσουμε τη σιωπή και να μιλήσουν. Το
πλαίσιο ανταπόκρισης ελληνικής αστυνομίας έχει ενισχυθεί και κανένα θύμα πλέον δεν αισθάνεται αποστάτευτο. Σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας υπάρχει πλέον ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ένα safe house που λειτουργεί ως καταφύγιο για τις γυναίκες, τα παιδιά τους, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Καταρτίστηκε δεκάλογος με βασικές ενέργειες αστυνομικής ανταπόκρισης, ο οποίος στοχεύει στην υποβοήθηση του έργου του αστυνομικού προσωπικού. Είναι λοιπόν γνωστή η επιθυμία της κυβέρνησης να περιορίσει το φαινόμενο. Στα πλαίσια αυτά, ρωτώ την κυβέρνηση, δια του παρισταμένου Υπουργού, αν προτίθεται το σπρέι πιπεριού, το οποίο υπό προϋποθέσεις χρησιμοποιείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο μέσο άμυνας κυρίως των γυναικών, να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα. Να κατοχυρωθούν όλα τα ένσημα των πρώην εργαζόμενων της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων, ζήτησε σε επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΚΚΕ, Λεωνίδας Στολτίδης. Ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου απάντησε ότι από 87 καταγγελίες έχουν τακτοποιηθεί 80 από τον ΕΦΚΑ. Διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, καταστροφική πολιτική που έκλεισε μια αμυντική βιομηχανία, ενώ θα μπορούσε να παράγει τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά οχήματα με κριτήριο τις ανάγκες του λαού, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας και ενισχύοντας την άμυνά της, που την ξεπούλησε βέβαια αντιπινακίου φακής σε επιχειρηματικούς ομίλους, που τελικά για αυτή με τη σειρά τους ετοιμάζονται να την πουλήσουν. Έρχεται να προσθεθεί και η κλοπή των ενσύμων των εργαζομένων, για τα οποία τους είχαν παρακρατηθεί, ξαναλέμε, οι ασφαλιστικές εισφορές. Προκύπτει η υποβολή 80 σχετικών ετοιμάτων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 87 σχετικών ετοιμάτων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 80 έχουν διεκπεραιωθεί και οι εργαζόμενοι έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά με τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων, δηλαδή έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία. Οι υπόλοιπες 7 καταγγελίες, νομίζω ότι στην πραγματικότητα σε αυτές αναφέρεται η ερώτησή σας, θα εξηγήσω σε λίγο γιατί, έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα στην υπηρεσία, δηλαδή μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της απασχόλησης. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2022 και 2023, ενώ αφορούν μισθολογικές περιόδους από το Δεκέμβριο του 19 έως τον Ιούλιο του 20 και το δώρο των Χριστουγέννων του 2020. Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, του εισοδήματος και της ασφάλισης των εργαζόμενων των θυγατρικών εταιριών του γερμανικού τουριστικού ομίλου FTI Touristic ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης και κατέθεσε τροπολογία. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου επεσήμανε ότι ήδη υπήρξε συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση? Πρώτον, για να εξασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές για όλη την τουριστική σεζόν, συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στο τουριστικό πρακτορείο Meeting Point Ελλάς, των εργαζομένων σε ξενοδοχεία της ΚΟ, Ρόδου και Κέρκυρας και σε όποια ξενοδοχεία της Κρήτης επηρεάζονται από την πτώχευση. Να εξασφαλιστεί δεύτερον η συνέχιση της εργασίας όλων των εργαζομένων, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή, όποιο και αν είναι το τελικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όπως σας είπα, ήδη υπάρχει επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων για την καλύτερη διάγνωση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πτώχευση της FTI. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και σε προηγούμενες αναλόγες περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση της πτώχευσης Thomas Cook που αναφέρατε και εσείς, ότι η προστασία των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου απέναντι σε τέτοιες απρόπτες εξελίξεις αποτελεί προτεραιότητα. Για κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στην ΕΜΕΑ, έκανε λόγο σε επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός. Απαντώντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Θεόδωρος Κυλακάκης τόνισε ότι το έργο θα υλοποιηθεί οπωσδήποτε. Έχει εγείρει συζητήσεις και ανησυχίες και αγωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΜΕΜΕΑΣ, τόσο από τον ίδιο τον Δήμαρχο όσο και από την αντιπολίτευση, κυρίως για την ίδια την διασφάλιση και την ύπαρξη, αλλά και την, παροχή των αναγκαίων κονδυλίων για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το κορυφαίο, όπως είπα και πριν, έργο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το έργο να μην πραγματοποιηθεί, είναι υποχρέωση της χώρας να πραγματοποιηθεί. Συνεπώς θα υλοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι διαθέσιμα από εδώ και πέρα. Εις πάσαν περίπτωση, ακόμη που δεν το θεωρώ, και αν υπήρχε μία πιθανότητα να μην υλοποιηθεί από ευρωπαϊκά εργαλεία, είναι δέσμευση της κυβέρνησης και από εθνικούς πόρους, ακόμη αν χρειαστεί, που κάτι γνώμη μου η συντριπτική πιθανότητα είναι ότι δεν θα χρειαστεί, να ολοκληρωθεί.
Πάμε τώρα στην συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Αμοβιωτίας, τον κύριο Λευτέρη Κτιστάκη, που συνδεθήκαμε μέσω Skype μαζί του. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κτιστάκη. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Κύριε Κτιστάκη, μετά και τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, θα ήθελα να μου πείτε αν περιμένετε να αλλάξουν οι πολιτικές που εφάρμοζε μέχρι τώρα η κυβέρνηση, για παράδειγμα στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα της ακρίβειας, ή θα μείνουμε μόνο στην αλλαγή των προσώπων. Όχι, το κρίσιμο δεν είναι βέβαια η αλλαγή των προσώπων. Το κρίσιμο είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εκεί που δεν ήμασταν. Είναι τα σημεία που αναφέρατε εσείς, τα έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα αναφέρουν και οι υπουργοί, τα αναφέρουμε και όλοι οι βουλευτές, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί όσο έπρεπε να ήμασταν στην ακρίβεια, στην αστυνόμευση, στη λαθρομετανάστευση, αν θέλετε. Είναι οι πολιτικές που κάνουν. Εγώ συμφωνώ εδώ με τον κύριο Ξανθόπουλο, που σε μια σχετική ανάλογη ερώτηση που του κάνατε απάντησε προηγουμένως. Οι πολιτικές είναι το κρίσιμο. Κύριε Κτιστάκη, το κλίμα, όλο αυτό που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό και εκφράστηκε ενδεχομένως και μέσα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Το αλλάζει ο ανασχηματισμός, γιατί αρκετοί έκαναν λόγο για μουσικές καρέκλες και όχι για καμία αλλαγή πολιτικής. Εντάξει, αν μείνουμε στην προηγούμενη απάντηση στην ερώτησή σας, σημαίνει ότι δεν έχει τόσο νόημα τα πρόσωπα, αυτό που είπαμε ακριβώς πριν, αλλά η αποτελεσματικότητα του νέου σχήματος. Και αυτό θα κρυθεί στο μέλλον. Μάλιστα, την αποτελεσματικότητα. Σε έναν ανασχηματισμό. Αποτελεσματικότητα για την οποία σας κάνανε προτάσεις, ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά μέχρι τώρα η κυβέρνηση έκανε ότι δεν άκουγε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είχε μια δική της άποψη και όντως έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα. Κάποια αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, κάποια όχι. Η ακρίβεια όμως αντιστέκεται, αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να το ομολογήσουμε. Έχει εξηγήσει, αν μιλάτε ας πούμε για την μείωση του ΦΠΑ, έχει πάρα πολλές φορές εξηγήσει και ο αρμόδιος υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός, νομίζω και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, για ποιο λόγο αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό. Και τέλος πάντων δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο που δεν ακούτε. Υπάρχει όμως ένα άλλο αντίβαρο, το οποίο θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να εισαγάγετε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους το θέμα της ακρίβειας, για το οποίο συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να προτρέξω τώρα και με τις αλλαγές που γίνανε στο όσες γίνανε περιορισμένοι στο οικονομικό επιτελείο. Εγώ θα να πω και θα επιμείνω, όπως και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάλλον για την προκειμένη περίπτωση αυτό είναι για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι, στο Ανάπτυξης αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα ήθελα να προτρέξω. Θα ήθελα να πω όμως και ότι ο προηγούμενος υπουργός, η προηγούμενη ηγεσία, έχουν πάρει πάρα πολλά μέτρα. Επαναλαμβάνω, κάποια που δείχνουν αποτελεσματικά, κάποια λιγότερο αποτελεσματικά ή κάποια καθόλου. Για πρώτη φορά, ας πούμε, είδαμε και πάρα πολλά πρόστιμα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει και σε πολυεθνικές. Σημαίνει ότι γίνονται έλεγχοι και είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι αυτοί. Γνωρίζετε ότι έχει 3 ή 4 δέσμες μέτρων έχουν θεσπιστεί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου μετά την κρίση την ενεργειακή. Κάποια, επαναλαμβάνω, έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά. Σίγουρα δεν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Αυτό που λέτε ότι σίγουρα δεν έπρεπε να κάνουμε, δεν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε, συν κάποια μέτρα που κρίθηκαν αποτελεσματικά ή ανεποτελεσματικά, ή και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δεν πρέπει να συγκληθεί, κατά τη γνώμη σας, άμεσα η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως ζήτησαν και ο κ. Κακλαμάνης και ο κ. Σαλμάς? Κοιτάξτε, έχω απαντήσει σε μια ερώτηση συναδέλφου σας. Σαφώς πρέπει να κληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά αν πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή σε 2 μέρες ή σε 2 εβδομάδες, εξαρτάται πρώτον και από το πρόγραμμα του κύριου Πρωθυπουργού, αλλά η άποψη δική μου είναι ότι κάνεις μια σοβαρή ουσιαστική κουβέντα όταν έχει καταλαγιάσει ο κουνιαχτός, δηλαδή έχουμε δει με ψυχραιμία το αποτέλεσμα και μπορούμε όχι μόνο να πούμε γιατί φτάσαμε εκεί, αλλά γιατί πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Δεν γενικά και εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να ενεργήσει εν θερμό.
Άρα, δηλαδή, πιστεύετε ότι μια οποιαδήποτε κουβέντα πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο, δηλαδή να δουλέψει πρώτα το νέο κυβερνητικό σχήμα, να δούμε κάποια δείγματα και αργότερα? Αν υπάρχει όμως μια δυσαρέσκεια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μήπως αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί, δεν πρέπει να το αφήσετε να εκτονωθεί κατά κάποιο τρόπο? Κοιτάξτε, από το να κάνεις σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας σε δύο μέρες από σήμερα ή σε δύο μήνες, υπάρχει και το ενδιάμεσο στάδιο. Όχι, εγώ δεν εννοώ ότι πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα του νέου σχήματος. Το αποσυνδέω λίγο με τον ανασχηματισμό. Το συνδέω με τα μηνύματα των ευρωεκλογών, τα οποία δεν πρέπει να τα ερμηνεύουμε εν θερμό. Μάλιστα. Τώρα χάσατε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Εσείς προσωπικά έχετε αναρωτηθεί γιατί έχει γίνει αυτό? Ή, ξέρω, στη Βοιωτία δεν έχω πρόχειρο το αποτέλεσμα της Βοιωτίας, αν είχατε πτώσει και πώς ήταν αυτή. Η Βοιωτία ακολούθησε, θα σας πω, η Βοιωτία είναι, φαντάζομαι, κατά παράδοση, είτε σε ευρωεκλογές είτε στις εθνικές, είναι 3 με 4 μονάδες κάτω, η Νέα Δημοκρατία εννοώ, έτσι, το ποσοστό της, 3 με 4 μονάδες κάτω από το πανελλαδικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ανέκαθεν γινόταν αυτό στη Βοιωτία. Και αυτό ήταν και το 3,13 κάτω από το πανελλαδικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, όσο επί της ουσίας που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εθνικές εκλογές με ευρωεκλογές. Οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές έχουν και τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα μετά από 3, νομίζω, ευρωεκλογές να γίνονται μόνες τους. Μπορείς δηλαδή να γίνονται ταυτόχρονα οι δημοτικές ή περιφερειακές. Καταλαβαίνετε, αυτό ήταν λιγότερο, εντός εισαγωγικών, ελκυστικό για τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία κάποιους ψηφοφόρους, αναμφισβήτητα, δεν κρυβόμαστε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός όμως ο όγκος που αναφέρεται. Η άποψη δική μου, αν θέλετε έτσι με λίγα λόγια, είναι ότι οι πολίτες δώσαν ένα σαφές, ξεκάθαρο μήνυμα προειδοποίησης, διαμαρτυρίας, παραπόνου, γκρίνιας, δεν νομίζω ότι έχει σημασία ποια λέξη θα χρησιμοποιήσουμε. Παρά τα αυτά όμως δείξανε ότι εμπιστεύονται ακόμα τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να κυβερνήσει την χώρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το 28%, ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Κάτσου στη συζήτηση με τον κύριο Ξανθόπουλο ότι είναι ένα ικανό ποσοστό. Το λέω όμως και με τα μηνύματα που έστειλε και στα υπόλοιπα 2 κόμματα, ενώ τα 2 βασικά κόμματα που εν δυνάμει θα θέλουν κάποια στιγμή να κυβερνήσουν, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν νομίζω ότι τους έδειξε ψήφο εμπιστοσύνης. Νωρίτερα όμως, σε αυτό ακριβώς το οποίο αναφερθήκατε, εγώ ρώτησα τον κύριο Ξανθόπουλο και του είπα και το εξής, ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε όλα τα κόμματα όλοι σας. Από τη στιγμή που και η Νέα Δημοκρατία έχασε δυνάμεις. Από την άλλη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έντονη συζήτηση όσον αφορά την ενοποίηση των κομμάτων της κεντροαριστεράς, έτσι ώστε να ορθώσουν ένα ανάχωμα απέναντι στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, έχουμε και το παράδειγμα της Γαλλίας, που τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία ήταν βαθιά διχασμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, είδαμε να ορθώνουν ένα μέτωπο κατά της Λεπέν. Φοβόσαστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι εδώ ενδεχομένως μπορεί τα κόμματα της κεντροαριστεράς να ενωθούν και να υπάρξει αντίπαλον δέος στον κύριο Μητσοτάκη? Καταρχάς, δεν πρέπει να μιλάμε για φόβο. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Το φόβος το λέω έτσι, ότι θα απειληθείτε κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα απειληθούμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυβερνάει για πάντα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εάν δυσκολεύει η αυτοδυναμία πλέον, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δυσκολεύει η αυτοδυναμία? Πρέπει να τη χαιρετήσετε. Θα ήταν πρόωρο να το πω. Είναι τελείως διαφορετικές οι εθνικές εκλογές. Νομίζω σας υπενθυμίζω ότι νομίζω ότι όλοι μας ήμασταν, τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν θετικά, αλλά όλοι μας στις περσινές εκλογές για το αποτέλεσμα των πρώτων εθνικών εκλογών του Μαΐου και βέβαια και του Ιουνίου ήμασταν λίγο έκπληκτοι. Πήγε πολύ ψηλά η Νέα Δημοκρατία και υποθέτω κάποιοι από εσάς δεν το περιμένανε. Από εσάς εννοώ εκτός Νέας Δημοκρατίας. Και εμείς κάποιοι ήμασταν λίγο, είχαμε αμφιβολία αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Και όμως πήγε αρκετά καλά η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, οι εθνικές εκλογές,
όταν κρίνεται και ποιο θα σε κυβερνήσει αύριο το πρωί, έχουν τελείως διαφορετική ψυχολογία στον κόσμο, άλλωστε έχουν και σε όλους εμάς. Δεν είναι πολύ πρόβλημα να μιλάμε αυτό, για την κυβέρνηση. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυβερνάει για πάντα. Θεωρείτε ότι είναι ότι είστε κοντά σε μία, ότι έχει αρχίσει μία αντίστροφη μέτρηση? Όχι, όχι. Όχι. Σας το είπα και πριν, νομίζω το μήνυμα των, και το 28 της Νέας Δημοκρατίας, 28-36 της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό όμως και με τα χαμηλά ποσοστά των άλλων κομμάτων, και αν θέλετε χωρίς να πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σωστό, με όλα αυτά που γίνονται μετεκλογικά στα δύο άλλα κόμματα, όσα αναφερθήκατε προηγουμένως με τον κύριο Ξανθόπουλο και όσα βλέπουμε να γίνονται και στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω είναι ξεκάθαρη εικόνα σήμερα που μιλάμε, ότι μόνο μία δύναμη μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Μάλιστα. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είδαμε τα ακροδεξιά κόμματα να ανεβαίνουν, στην Ελλάδα δεν παρουσιάστηκε ένα τέτοιο φαινόμενο, παρά την απώλεια ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι που δείχνει ότι ο κύριος όγκος των δεξιών, να το πω έτσι, δυνάμεων, παρέμεινε στη Νέα Δημοκρατία ή είναι στον προθάλαμο. Αυτό τι σημαίνει για σας, ότι πρέπει για να πάρετε πάλι αυτό τον κόσμο πίσω να αλλάξετε και την πολιτική, να στρέψετε λίγο το κόμμα προς τα δεξιά ή να επιβάλλετε μια τέτοια ατζέντα? Κοιτάξτε, εγώ λίγο διαφωνώ στο ότι πρέπει να στρίψεις λίγο δεξιά ή να στρίψεις προς το κέντρο. Σε κάθε τομέα πολιτικής, ας πούμε στην δικαιοσύνη, επειδή έγινε και μια κουβέντα πιο πριν, γι' αυτό χρησιμοποιώ με τον κύριο Ξανθόπουλο, στον τομέα της δικαιοσύνης θα κάνεις αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική μπορείτε εσείς οι δημοσιογράφοι να τη χαρακτηρίσετε λίγο πιο δεξιά. Στον τομέα, ας πούμε, της ακρίβειας που αναφερθήκαμε όλοι μας προηγουμένως, θα κάνεις την άλλη πολιτική. Αυτή η πολιτική μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι, σχολιαστές, να την χαρακτηρίσετε λίγο πιο κεντρώα. Δεν νομίζω ότι σε μια κυβέρνηση και δεν νομίζω στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το 2019 και μετά, και ενώ διακυβέρνηση εν γέννη, όχι μόνο τα πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τη διακυβέρνηση εν γέννη και τις δυνάμεις από τις οποίες απαρτίζεται, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει πρέπει να πάει μόνο δεξιά ή να πάει μόνο προς το κέντρο. Σε κάθε πολιτική προσπαθείς να βρεις την ισορροπία και το μείγμα που θα είναι πιο αποτελεσματική. Πρέπει να γίνει όμως έτσι μια στροφή στις πιο παραδοσιακές, να το πω έτσι, ρίζες του κόμματός σας. Δεν θεωρώ ότι έχουμε πολύ ξεφύγει από τις ρίζες, για να, έτσι όπως μου θέτετε την ερώτηση. Σας επαναλαμβάνω, σε κάποια σημεία, ναι, ίσως θα πρέπει να γίνει λίγο προς τα δεξιά. Σε κάποια άλλα θα πρέπει να γίνει λίγο προς το κέντρο. Εξαρτάται για ποιες πολιτικές μιλάμε, για ποιους τομείς μιλάμε. Την ερώτηση δεν την θέτουμε στην ουσία. Εμείς τη θέτει ο κύριος Κακλαμάνης, που λέει ότι άλλοτε βγάζαν φλίκτενες στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μιλάνε για πατριωτική αριστερά. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αφήνει λίγο πίσω αυτό το εντός εισαγωγικών το ελληνικό λεξιλόγιο. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν σας βρίσκει σύμφωνη η άποψη αυτή και αν σας βρίσκει σύμφωνη και η άποψη που έχουν κάποιοι μέσα στην Νέα Δημοκρατία, ότι σαν πολλοί από το ΠΑΣΟΚ μαζευτήκανε στο κόμμα. Κοιτάξτε, δεν με βρίσκει απόλυτα συμφωνία από του κυρίου Κακλαμάνη, αλλά είναι η άποψή του και τη σέβομαι απερίσπαστα. Πρώτον, γιατί είναι η άποψή του, και δεύτερον, γιατί έχει μια ιστορία ο κ. Κακλαμάνης και στην Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει, κοιτάξτε, εγώ είμαι τη άποψη ότι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 158 ατόμων και ευρύτερα με το Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε μεταξύ μας. Συμφωνεί σε πολύ βασικές αρχές, σε πολύ βασικές πολιτικές. Αλλά σε επιμέρους θέματα θα υπάρχουν διαφωνίες. Πιο πριν σας είπα ότι εγώ διαφωνώ λίγο να γίνει μια ενθερμό σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Απ' την άλλη θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνει σχετικά σύντομα, να μην γίνει πάρα πολύ αργά. Σέβομαι την άποψη του κ. Κακλαμάνη. Μπορεί εν μέρει να έχει δίκιο σε κάποια σημεία. Δεν σημαίνει όμως ότι την ασπάζομαι πλήρως. Τώρα άνοιξε και ένα άλλο θέμα, παρόλο που έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας, από τον κύριο Νότι Μηταράκη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε και εσείς με την άποψη που είπε ο ίδιος, ότι θα βλέπε πολλά πρόσωπα από την κεντροδεξιά να είναι στο τιμόνι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ή αν λέτε ότι με τα χαρακτηριστικά της σημερινής Προέδρου πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι πρόωρο, όπως το είπατε, η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το συνδέουμε λίγο με τις πολιτικές κεντροδεξιάς και δεξιάς κεντρώου και αριστερών. Είναι τέτοια το αξίωμα και οι ιδιότητες που έχουν το αξίωμα.
αξίωμα αυτό, που πρέπει να είναι ανάλογες και ιδιότητες και να συνάδουν με το αξίωμα του προσώπου που τελικά θα επιλέγει. Νομίζω φάνηκε και από την τελευταία επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου, προηγουμένως του κυρίου Παυλόπουλου. Είναι θέμα προσώπου και προσωπικότητας, αυτό θέλω να πω, και λιγότερο πολιτικών χαρακτηριστικών του προσώπου αυτού. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά και να μην είναι από έναν συγκεκριμένο χώρο? Θέλω να πω ότι το κρίσιμο δεν είναι να είναι από ένα συγκεκριμένο χώρο. Το κρίσιμο να είναι η επιλογή αυτή του προσώπου να συνάδει με το αξίωμα και να θεωρούμε οι περισσότεροι, όλοι, δεν ξέρω αναλόγως με τις πλειοψηφίες, ότι θα εκπληρώσει όπως πρέπει τα καθήκοντά του. Θεωρώ ότι έχει πολύ πιο ουσιαστικό να συζητάμε για την προσωπικότητα αυτού του προσώπου και δευτερευόντως για τον πολιτικό χώρο από τον οποίο ενδεχομένως προέρχεται. Επειδή έχουμε πάντα ένα λάξ προέδρους, μία να προέρχεται από την κέντρο αριστερά και μία από την κέντρο δεξιά. Γι' αυτό λέω ότι αν κρίνεται ότι ήρθε η ώρα να μπει κέντρο δεξιός εντός εισαγωγικών προέδρος. Κοιτάξτε, μπορείς να πεις ότι ήρθε η ώρα να μπει κέντρο δεξιός ο πρόεδρος, αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο για μένα είναι να βρεις το πρόσωπο που θα εκπληρώσει τα καθήκοντα προσηκόντως. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο. Αν έχει κάποιον από το κέντρο δεξιό, με συγχωρείτε. Αν έχει κάποιον από το κέντρο δεξιό χώρο, πρέπει να το κάνει. Αν έχει κάποιον από τον αριστερό χώρο, ενδεχομένως να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το κρίσιμο, υπάρχουν και άνθρωποι από τον αριστερό χώρο που αναφυσβήτητα όλοι θα λέμε ότι ναι, μπορούν να γίνουν πολύ καλοί πρόεδροι της Δημοκρατίας και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, μία από τις ομάδες που χάσατε στις ευρωεκλογές ήταν και οι αγρότες, και επειδή έχετε και είναι αγροτικός ο νόμος σας. Τι έφτιαξε, τι δεν είχε κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία και πολλοί από τους αγρότες δεν ψήφισαν τώρα? Υπήρχε ένα πρόβλημα στη ροή των πληρωμών, είτε αποζημιώσεων είτε επιδοτήσεων. Νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί, υποθέτω, και η αλλαγή του αρμόδιου υπουργού. Του προσώπου, ακριβώς, του αρμόδιου υπουργού. Προφανώς πρέπει να γίνουν κάποια άλλα βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση και γενικότερα ως προς το θέμα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή για τους αγρότες. Πάντα το επάγγελμά τους ήταν, ξέρετε, περίεργο, με την έννοια ότι ήταν πάντα ανοιχτό και βάλωτο σε καταστροφές. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές. Θα σας πω ότι σε μερικές περιοχές της Βοιωτίας, εκεί που είχαν πλημμύρα, είχαν και καταστροφές λόγω καλλιεργειών, λόγω καύσωνα, σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πρωτίστως για τους αγρότες, αλλά και έπρεπε να ανταπεξέλθει κατά το δυνατόν η κυβέρνηση στις αποζημιώσεις τους. Σε αυτή, βέβαια, όλο που λέμε την πολιτική, πρέπει να μην ξεχνάμε το πρόβλημα της Θεσσαλίας, που είναι ένας πολύ μεγάλος λογαριασμός, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια, και δεν αφορά μόνο καλλιέργειες, αφορά και σπίτια και περιουσίες και μηχανήματα και αυτοκίνητα και επιχειρήσεις και όλα. Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών για τον τρόπο φορολόγησης. Έχετε άποψη σε αυτό, έχετε πρόταση για το αν πρέπει να αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, εγώ είμαι δικηγόρος, όπως υποθέτω ξέρετε. Γενικά δεν ήμουν αντίθετος στο μέτρο που θεσπίστηκε και μιλάω για το τεκμήριο. Καταλαβαίνετε όμως, όταν βάζεις ένα τέτοιο μέτρο, στην πορεία βλέπεις τι πρέπει να διορθώσεις. Είτε σε μερικά επαγγέλματα, κάποια έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι ο κύριος Ξανθόπουλος, αν δεν απατώμε, τότε στη συζήτηση της Βουλής και κάνει κάποιες ωραίες επισημάνσεις, κυρίως όσον αφορά τη διαφορά, ας πούμε, των ταξιτζίδων με των δικηγόρων. Παρά τα αυτά, όταν θεσπίζεις ένα μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να εφαρμοστεί σε διάφορα επαγγέλματα που έχουν μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές στην άσκησή τους, προκύπτουν κάποια προβλήματα, θα έλεγα μερικές φορές προκύπτουν και κάποιες αδικίες. Αυτά στην πράξη, ναι, πρέπει το συντομότερο να τα
να τα διορθώσουμε. Αλλά σαν γενική κατεύθυνση εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Και πριν κλείσουμε, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την απόφαση της δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο τον συνάδελφό σας. Αν με επιτρέπετε, με βρίσκει σύμφωνο, με συγχωρείτε, σας διακόπτω λίγο για να είναι ξεκάθαρο. Με βρίσκει σύμφωνο για την πάταξη φοροδιαφυγής. Απλά... είναι ξεκάθαρο αυτό. Συγγνώμη. Στην ερώτησή μου, για να καταλάβει ο κόσμος για το τι μιλάμε, για την απόφαση της δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο τον συνάδελφό σας, τον κύριο Λίτρα, αν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση μετά και την εξέλιξη που είχαμε με τον Άριο Πάγο και την έρευνα που διέταξε. Με καλύψω πλήρως ο κύριος Ξανθόπουλος. Δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς να ξέρουμε τη δικογραφία. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι η προφυλάκηση είναι εξαιρετικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση είχαμε σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, εγώ μένω σε αυτούς γιατί ξέρουν καλά τη δικογραφία. Μπορεί να μην μας αρέσει να το ακούμε κάπως... Δεν έχει να κάνει. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος δημιουργείται μία εντύπωση ότι κάποιοι πέφτουν στα μαλακά και κάποιοι άλλοι όχι. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τα δικαιώματα των κατηγορημένων και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να πηγαίνει με τις εντυπώσεις προς τον κόσμο. Πρέπει να πηγαίνει με τη δικογραφία και με συγκεκριμένα περιστατικά. Σέβομαι ότι μπορεί αυτό να είναι... αν θέλει το κερασάκι στην τούρτα ή τέλος πάντων άλλο να του βλάξει σε μια πυραμίδα αντιδράσεων του κόσμου σε αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούμε να τις παίρνουμε τόσο ελαφριά. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει, σας λέω, δεν ξέρουμε τη δικογραφία κανένας από εμάς. Δεν θέλω να τη σχολιάσω σαν τέτοια. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να μείνουμε στην ουσία παρά για το αν η δικαιοσύνη έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της. Προφανώς πρέπει να ελεγχθεί και θα ελεγχθεί προκειμένου από τον Άριο Πάγο μετά από την πειθαρχική διαδικασία. Αυτό θα γίνει, αλλά εμείς θα πρέπει περισσότερο να μπαίνουμε στην ουσία, δηλαδή πώς μπορούμε να πατάξουμε αυτό το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο θέλω σε αυτό. Εγώ, παρακαλώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ θέλω να πω ότι δίνω ένα μεγάλο εντός αγωγικών βάρος στο περιβάλλον κάθε γυναίκας, υπό την έννοια ότι πρέπει να βοηθήσουν, το περιβάλλον πρέπει να βοηθήσει τη γυναίκα να απεμπλακεί από τέτοιες συνθήκες και ένα τέτοιο περιβάλλον κακοποιητικό. Οι δικοί τους μας άνθρωποι πρέπει να με βοηθούν και συγκινήσει σε φιλικό περιβάλλον, πρέπει να δίνουν τη δύναμη που πολλές γυναίκες δεν έχουν για να απεμπλακούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, να σας ευχαριστήσουμε διπλά και για την παρουσία σας και γιατί παρακολουθήσατε αναλυτικά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ξανθόπουλο. Αναφερθήκατε πολλές φορές αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κριστάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Και εμείς στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 8.30. Να έχετε όλοι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.